Σε αυτό το επεισόδιο του Moto in Action θα σας παρουσιάσουμε τη Honda VFR 1200 CROSSTOURER DCT. Εκτός από την παρουσίαση του μοντέλου όμως, θα σας ταξιδέψουμε και στο πανέμορφο πηλίο. Αφού ήρθαμε στο Βόλο, επιλέξαμε να μείνουμε στην περιοχή Ανομεριά και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Δευκαλίων και θέλουμε να το ευχαριστήσουμε για την άριστη διαμονή. Το Δευκαλίων βρίσκεται λοιπόν σε ένα σημείο απόλυτα κομβικό που μπορούμε από εδώ να κινηθούμε και στην περιοχή του Βόλου αλλά και να γνωρίσουμε τις πανέμορφες διαδρομές του Πηλίου. Όταν λέμε CROSSTOURER, άμεσως καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια μοτοσικλέτα ταξιδιωτική με παντός εδάφους δυνατότητες. Η Honda λοιπόν τι έχει κάνει. Κρατάει την αρχική δομή του VFR 1200, μια μοτοσικλέτα Grand Turismo μπορούμε να πούμε ή Sport Touring και ουσιαστικά με κάποιες μετατροπές από τις αναρτήσεις αλλά και τη θέση οδήγησης δημιουργεί την CROSSTOURER. Το συγκεκριμένο μοντέλο, εκτός από το ότι είναι παντός εδάφους, διαθέτει και το σύστημα DCT, όπου το έχουμε δει σε πολλές μοτοσυκλέτες της Honda, αλλά αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι η πρώτη μοτοσυκλέτα της Honda, όπου η εταιρεία χρησιμοποίησε την μοναδική πατέντα διπλού συμπλέ. Ας δούμε λοιπόν όταν λέμε CROSSTOURER με τι έχουμε να κάνουμε. Καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε από το κινητήρα εργοστάσιο. Εδώ έχουμε μια ξεχωριστή μοτοσικλέτα γιατί μιλάμε για κινητήρα V4. 1237 κυβικά εκατοστά τα οποία βρίσκονται κάτω από τα πόδια μας μας αποδίδουν 125 ύπους σε 6250 στροφές. Εκτός όμως από την αρκετά υψηλή υποδύναμη για τουριστικές δυνατότητες και απαιτήσεις μπορεί να έχουμε, έχουμε και μια πολύ υψηλή ροπή σε πολύ χαμηλό φάσμα στροφών. 12,8 ολόκληρα χιλιογραμμόμετρα ροπής μόλις στις 4750 στροφές. Αυτά είναι νούμερα. Εμείς θα σας πούμε πώς αισθανθήκαμε τη μοτοσικλέτα και πώς ταξιδέψαμε από την Αθήνα μέχρι εδώ το μαγευτικό Πηλίο. Και σε αυτό το σημείο δεν πρέπει να ξεχάσουμε και να ευχαριστήσουμε την εταιρεία μοτοσυκλετιστικού τουρισμού και χρονομίσθωση μοτοσυκλετών Honda, Antelli Moto Touring, που μας παραχώρησε τη μοτοσυκλέτα ώστε να πραγματοποιήσουμε αυτό το διαφορετικό test ride. Πάμε λοιπόν να την οδηγήσουμε και να δούμε πώς κινείται τόσο σε ανοιχτούς δρόμους όσο και στο σφιχτό ορεινό ελληνικό δίκτυο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το ανοιχτό και απλωτό κομμάτι των εθνικών δρόμων που ουσιαστικά θα μας φέρουν σε ένα πανέμορφο τοπίο όπως είναι αυτό εδώ του Πηλίου. Η μοτοσυκλέτα στους ανοιχτούς δρόμους, δηλαδή το highway κομμάτι, θα ταξιδέψει πάρα πολύ απλωτά και βελούδινα. Κυριολεκτικά ο τετρακύλινδρος κινητήρας ταιριάζει στην εθνική οδό και στα απλωτά δουλέματα με πολύ γλυκά ρεπρίζ. Θα λέγαμε ότι αυτά τα 125 με 127 άλογα που αποδίδει ο κινητήρας είναι απόλυτα σωστά διαμερισμένα σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα στροφών και μας δίνουν μια γλυκιά λειτουργία που σε όλες τις στροφές υπάρχει μια πολύ καλή απόκριση του γκαζιού. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε και το DCT, ότι ουσιαστικά έχει δύο βασικές επιλογές, που η μία είναι η θέση manual, όπου εδώ αλλάζουμε με το αριστερό μας χέρι και με δύο μπουτών τις ταχύτητες ως προς το ανέβασμα αλλά και το κατέβασμα και δεν κατεβάζει μόνη της η μοτοσικλέτα αλλά ούτε ανεβάζει την επόμενη ταχύτητα. Πρέπει λοιπόν να το επιλέξουμε μόνοι μας, δεν έχουμε συμπλέκτη, δεν έχουμε και λευγέ.
Εκτός από τη θέση manual, έχουμε και τη θέση auto. Εδώ τι συμβαίνει. Μπορεί μόνο στο διπλό συμπλέκτης και η μοτοσυκλέτα με έξυπνο τρόπο να ανεβάσει αλλά και να κατεβάσει ταχύτητες χωρίς να επέμβει σε καμία περίπτωση ο αναβάτης. Έχουμε βέβαια και την επιλογή sport που εδώ πέρα αφήνει τον κινητήρα να ανεβάσει περισσότερες στροφές και να έχουμε μια πιο γρήγορη, αν το θέλουμε, οδήγηση. Εμείς επιλέξαμε σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της μοτοσυκλέτας, τόσο εντός του ορεινού δικτύου στο πύλιο, όσο και στην εθνική οδό, τη θέση manual. Οπότε επιλέγαμε εμείς την ταχύτητα που θέλαμε να έχει η μοτοσυκλέτα. Και εδώ βλέπαμε και τις στροφές του κινητήρα, τι κατανάλωση μας δίνανε, γιατί αναγράφεται πάνω στο καντράν. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι ο τετρακύλινδρος κινητήρας, αν και μας έδωσε πάρα πολύ βελούδινη λειτουργία, αρκετή υποδύναμη και δεν μας λείψαν σε καμία περίπτωση οι επιδόσεις της μοτοσυκλέτας στην εθνική οδό, μας έδωσε και μια αρκετά υψηλή κατανάλωση. Στα 125 χιλιόμετρα την ώρα περίπου, μας έδινε κατανάλωση 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Όταν όμως ανέβηκαν τα χιλιόμετρα και φτάσαμε κοντά στα 160, που είναι και τα χιλιόμετρα τα ταξιδιωτικά που θα έχουμε σε απλούτους δρόμους, η κατανάλωση ξεπέρασε και τα 8,5 λίτρα ανά 100. Αν τώρα κυνηγήσουμε τη μοτοσυκλέτα και ψάξουμε να βρούμε υψηλές επιδόσεις που εμείς είδαμε τελική ταχύτητα 225 χιλιόμετρα την ώρα, τότε εκεί πραγματικά έχουμε κατανάλωση πάνω από 12,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Τι να κάνουμε, οι επιδόσεις θέλουν και την ανάλογη κατανάλωση. Πρέπει όμως να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα της δοκιμής είναι στο πλαίσιο των προδιαγραφών Euro 3 και όχι Euro 4. Ας δούμε πώς κάθεται ο αναβάτης πάνω στη μοτοσυκλέτα και τι απολαμβάνει από αεροδυναμική και από ξεκούραστη οδήγηση. Έχουμε μια όρθια θέση οδήγησης με φυσιολογικές γωνίες στο μεγάλο τιμόνι και στα χαμηλά τοποθετημένα μας πιέ. Είναι πολύ ξεκούραστη η μοτοσυκλέτα, αρχοντική. Έρχεται στο πνεύμα και στη φιλοσοφία ξεκούρασης οδήγησης του Βαραντέρο, που ουσιαστικά είναι και το προγενέστερο μοντέλο της Honda για την κατηγορία. Από εκεί και πέρα έχουμε μια ζηλατίνα που είναι πολύ καλά τοποθετημένη για αεροδυναμική κάλυψη για ναυάτες μέχρι το 1,77, και αναφέρω αυτό το ύψος γιατί είναι το δικό μου ύψος που δοκίμασα τη μοτοσυκλέτα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μηχανικά, θα λέγαμε, ξεβιδώνοντας 4 βιδάκια, μια θέση πιο ψηλά που σίγουρα θα ευνοήσει υψηλότερους αναβάτες. Το CROSSTOURER πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά, αφού είναι δομημένο πάνω στο VFR 1200, έχουμε ένα περιμετρικό πλαίσιο αλουμινίου με πολύ υψηλές επιδόσεις ό,τι αφορά τη στιβαρότητα της μοτοσυκλέτας. Έχουμε μια άκαμπτη μοτοσυκλέτα και πίσω ένα μονόμπρατσο ψαλίδι που παίζει και το ρόλο του διαφορικού. Και αυτό ουσιαστικά είναι το κομμάτι που δίνει την απόλυτη ταξιδιωτική δυνατότητα στη μοτοσυκλέτα, αφού δεν έχουμε αλυσίδα να την τεντώνουμε και να τη λιπαίνουμε. Πρέπει να αναφέρουμε φυσικά και το συνολικό βάρος της μοτοσυκλέτας, που είναι 275 κιλά με το 21,5 λίτρων ρεζερβουάρ γεμάτο, ότι σίγουρα είναι αρκετά υψηλό, όμως παρότι έχουμε ένα εργοστάσιο κάτω από τα πόδια μας μέσα στο πλαίσιο, και μιλάω για τον τετρακύλινδρο, δεν θα το καταλάβουμε κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Σίγουρα στατικά αυτά τα κιλά δεν μπορούν να κρυφτούν. Η μοτοσυκλέτα έχει ένα τιμόνι που φέρνει πολύ σωστά εργονομικά τα χέρια του οδηγού σε γωνία χωρίς να τον κουράζουν. Όμως τι συμβαίνει. Επειδή, όπως είπαμε και νωρίτερα και πρέπει να το αναφέρουμε συχνά, είναι δομημένη πάνω στο VFR, όπου το συγκεκριμένο μοντέλο έχει κλιπόνς και ρίχνει το σώμα του αναβάτιου μπροστά, εδώ έχει αναγκαστεί η Honda και έχει τοποθετήσει πολύ μεγάλα καβαλέτα στο τιμόνι και έχει σηκώσει πολύ ψηλά το τιμόνι για να είναι εργονομικό. Εδώ τι συμβαίνει. Όταν φορτώσουμε, που θα τη φορτώσουμε τη μοτοσυκλέτα, αφού είναι ταξιδιωτική, με τις δύο βαλίτσες, και εμείς σας προτείνουμε πίσω να μην βάλετε top case, να μην βάλετε δηλαδή κεντρική βαλίτσα, αλλά στη θέση του να τοποθετήσετε ένα μεγάλο σαμάρι, πραγματικά βλέπουμε κάποιες ταλαντώσεις στο μπροστινό σύστημα όταν η μοτοσυκλέτα είναι σε υψηλές ταχύτητες, 190 χιλιόμετρα εννοώ, και κλείσουμε τον γκάζι. Για αυτή την περίπτωση, σας προτείνουμε να προφορτίσετε 100% πλήρως δηλαδή το πίσω αμορτισέρ, ως προς την προφόρτιση του ελαττηρίου. Αυτό θα μειώσει πάρα πολύ την ταλάντωση και ουσιαστικά στα 160 με 170 χιλιόμετρα η μοτοσυκλέτα χαρακτηρίζεται ως τρένο. Αυτά σε ό,τι αφορά την εθνική οδό. Ας δούμε όμως στο ορεινό κομμάτι, που εδώ στο Πύλιο έχει σίγουρα καταπληκτικές διαδρομές και θα ευχαριστείτε τη μοτοσυκλέτα σας 100% σε ένα δρόμο πραγματικά μαγικό. Εδώ η μοτοσυκλέτα μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι ναι, στρίβει. Το Honda VFR 1200 CROSSTOURER είναι μια μοτοσυκλέτα που θέλει να στρίψει, βάζει γρήγορα τα μούτρα της μέσα στη στροφή, έχει μεγάλα περιθώρια κλίσης, τόσο που μπορούν να κουμπίσουν και τα μασπιές στην ασφαλτό, και θα ευχαριστηθείτε όλο αυτό το σύνολο χωρίς να σας επηρεάσει καθόλου το βάρος.
Η υψηλή ροπή της μοτοσυκλέτας με την απόλυτα καλά διαμερισμένη δύναμη θα μας κάνουν να κινούμαστε και με μια ταχύτητα παραπάνω από αυτό που φανταζόμασταν, δηλαδή με χαμηλές στροφές στον κινητήρα. Και ναι, στο ορεινό κομμάτι που θα είμαστε μια ταχύτητα πάνω, η μοτοσυκλέτα κρατάει και χαμηλά την κατανάλωση κοντά στα 6,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει traction control που ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού στην αριστερή πλευρά των fairing. Και φυσικά, με μόνιμο βατημένο το κουμπί, υπάρχει και η πλήρη απενεργοποίηση του συστήματος torque control. Πρέπει να πούμε ότι το CROSSTOURER έχει και καταπληκτικά φρένα. Έχει CBS, δηλαδή σύστημα συνδυαζόμενου φρένου, πατώντας το πίσω ενεργοποιείται και το μπροστά φρένο, και επιπλέον έχει ένα καταπληκτικό ABS που δεν επεμβαίνει παρά μόνο, όπως λέμε πάντα, μόνο εκεί που χρειάζεται. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η μοτοσυκλέτα στις 6.000 στροφές, όταν είμαστε σε ανοιχτό δρόμο με έκτη σχέση στο κυβότιο, έχει 183 χιλιόμετρα την ώρα. Ίσως είναι η ψηλότερη ταχύτητα σε μοτοσυκλέτα που έχουμε δει, ταξιδιωτική με all-around σχεδίαση και προσέγγιση, με μόλις 6.000 στροφές. Το CROSSTOURER απευθύνεται σε ταξιδιάριδες που θέλουν να κάνουν πιθανό και χωμάτινες διελεύσεις, θα σας ταξιδέψει εύκολα, άνετα και με ασφάλεια. Σίγουρα οι βασικοί ανταγωνιστές του μοντέλου είναι το BMW GS1200 και το Triumph 1200 Explorer. Ίσως κάποια στιγμή μας δοθεί ευκαιρία να σας τα παρουσιάσουμε και τα τρία σε ένα ουσιαστικό test ride.